Εν τω μεταξύ τελείωσα τη συμβατικό βίντεο για να κάνω intro της Dota, αλλά και γιατί όχι. Γεια σας, Κώστας, τσεκτεκνάω εδώ. Τι σχέση θα μου πείτε έχει η θάλασσα, τι σχέση έχει το έξω με το intro για κάτι και να κάνει σχέση με την Dota, ένα παιχνίδι που κάθασε και ριζώνει σε μια καρέγκλα? Απολύτως τίποτα. Και γιατί όχι, θα σας ξαναπώ εγώ λοιπόν. Σήμερα θα ανοίξω ένα πακέτο και θα δείτε μετά το intro, το οποίο είναι αρκετά ιδιαίτερο για μένα. Το περίμενα κοντά στους 7-8 μήνες να έρθει. Είχα φτάσει στο Compendium, για όσους ξέρετε, πάνω από 1000 level, 1200. Το Compendium είναι το International στην Dota όπου ανεβάζεις. Και όταν φτάσεις στα 1000 level σου στέλνουν το Aegis, θα το δείτε. Είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για μένα. Οπότε ναι, είπα το γιορτάσω τελώς αντισυμβατικά. Πίσω βλέπετε το κάστρο στη Μύρινα. Είμαστε στο Ρωμαϊκό Γυαλό τώρα, για να ξέρετε. Από εδώ είναι το Άγιο Όρος. Αυτός είναι ο Πέτασος. Και αυτός είναι ο Ρωμαϊκός Γυαλός, ξαναλέω. Είναι αρκετά όμορφο μέρος. Να έρθετε διακοπές, αξίζει. Οπότε πάμε να περάσουμε στο intro και να δείτε το βίντεο. Νομίζω θα σας αρέσει. Είναι ξεχωριστό για μένα, γιατί αφιέρωσα αρκετό χρόνο για να το κάνω αυτό. Όχι το βίντεο, για να πάρω αυτό το συγκεκριμένο. Οπότε, ναι, πάμε να το δούμε. Είναι τελείως διαφορετικό και δεν ξέρω πόσοι έχετε δει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Το βλέπετε όσοι ασχολείστε με την Dota, ξέρετε ότι υπάρχει, αλλά κανένας δεν έχει δει πως είναι από κοντά. Οπότε πάμε, δείτε το intro και περνάμε στο υπόλοιπο. Να είστε καλά. Και πάμε να περάσουμε στο πακέτο, ήρθε μέσω ΕΛΤΑ. Αυτό κανονικά έχει βγει, έχει συμπληρωθεί στο λογαριασμό μου από τον, πότε ήταν, Ιούλιο, Αύγουστο του 20 και αποστάλθηκε αρχές Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Άργησε πάρα πολύ, ήταν κάπου στις 10 μέρες στα ΕΛΤΑ εδώ πέρα στη Λίμνο, οπότε πήγα, το παρέλαβα σήμερα. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να σας δείξω από την άλλη, είναι η διεθνησή μου. Και με τι θα το ανοίξουμε? Το Butterfly. Όσοι ασχολείστε με Dota ξέρετε. Οπότε πιο καλύτερο μαχαίρι από το ίδιο το Butterfly για να το ανοίξουμε. Λοιπόν, όσοι με ξέρουν, έχω κάνει και live Dota, έχω βγάλει υλικό και παλαιότερα. Σε γενικές γραμμές είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Έχω φάει άπειρες ώρες. Είμαι καλός. Είμαι σχετικά καλός. Αρκετά καλός θα έλεγα για αυτά που κάνω. Και ναι, έχω περάσει πάρα πολύ ώρα με όλο αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο ήθελα, το βλέπω από τα παλαιότερα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει το συγκεκριμένο. Και στο συγκεκριμένο πρέπει να φτάσεις το account σου, τέλος πάντων, 1000 level. Αυτό το κάνεις κερδίζοντας level, αγοράζοντας πόντους μέσω του παιχνιδιού, στακάροντας XP και οτιδήποτε άλλο μέσα από παιχνίδια. Αν και κατά την πλειοψηφία είναι πόντοι οι οποίοι, αγοράζοντας διάφορα skin και διάφορα άλλα όμορφα πράγματα, cosmetics και καταφέρνει να ανέβει. Όσοι ασχολείστε με Dota ξέρετε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ανεβάσει ένα compendium. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι ένα σημείο είχα πάρει κάποια πακέτα τα οποία έδιναν κάποια bonus, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, βασικά το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 30-40% του συγκεκριμένου, αποκτήθηκε καθαρά με gameplay. Το καλοκαίρι ήταν μέχρι και τον Αύγουστο τόσο εντατικό, δηλαδή το είχα αφήσει το παιχνίδι για πολλά χρόνια. Και ναι, οπότε το Aegis είναι το έπαθλο που παίρνεις, υποτίθεται, στο παιχνίδι. Είναι, αυτό σηκώνουν οι πρωταθλητές κάθε φορά στο παγκόσμιο, στο international της Dota. Και εδώ είναι μια μικρογραφία την οποία τη στέλνουν τιμητικά. Οπότε ναι, το έχω σε μπρελόκ, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πανέμορφο. Λέει Dota, Valve 2, Corporation 2020, ναι, ok. Και έχουμε, εντάξει, Made in China, ok. Είναι collector's item, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να βρεις για να αποκτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Και αυτό εδώ είναι υπέροχο κουτί, ο πίσω έχει το International. Και αυτό εδώ είναι
Το κουτί είναι πάρα πολύ όμορφο. Βελούδο, μπορείς να το κρεμάσεις και στον τοίχο. Το οποίο είναι όμορφο. Ναι, νομίζω ότι το απαιτεί η στιγμή. Και για πάμε να το δούμε μαζί παρέα. Ω, ανοίγει έτσι. Και ναι, αυτό είναι το compendium. Θα μου πεις, wow, ένα μετάλλιο είναι. Ένα αντίγραφο. Εν τω μεταξύ βγαίνει. Δεν είμαι σίγουρος αν βγαίνει. Λογικά θα βγαίνει αν το βγάλεις, αλλά ναι. Anyway, αυτό είναι και, όπα, το έχεις έτσι. Να καθαρίσω λίγο. Είναι μαγνητικό. Wow. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε μαγνήτη. Και αυτό εδώ είναι το έπαθλο, το compendium, είναι ένα αντίγραφο το οποίο στέλνουν μόνο σε όσους έχουν φτάσει 1000 level του compendium τους σε international season, το οποίο κρατάει όλο το καλοκαίρι. Και ναι, είναι αρκετά εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Θα μου πεις, μα τι βλακεία μπορεί να είναι αυτό, οτιδήποτε. Όσοι ασχολείστε με διάφορα games ή οτιδήποτε, είναι κάποια πράγματα λίγο συλλεκτικά τα οποία έχουν μια μικρή ιδιαίτερη αξία. Θα μου πεις, επίσης, τόσες ώρες καθώς ξοδεύεις γι' αυτό. Ξόδευα είναι η αλήθεια, γιατί πλέον δεν πολύ ασχολούμαι. Το έχω ψηλοαφήσει το τελευταίο διάστημα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ένα ωραίο αναμνηστικό. Ένα αναμνηστικό το οποίο είναι αρκετά σπάνιο και δεν έχουν πάρα πολύ. Και όταν έχεις περάσει τόσες πολλές ώρες, είναι ωραίο να έχεις ένα όμορφο αναμνηστικό από κάτι που σε συνόδευσε για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ενήλικης, θα πω, ζωής σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ok. Ένα πολύ όμορφο διακοσμητικό, γιατί για διακοσμητικό θα πάει, θα μπει στη συλλογή και είναι αρκετά σπάνιο έβριμα. Σας ξαναλέω, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να το αποκτήσεις. Τόσα χρόνια έβλεπα ότι πάνε πολύ χίλια level, πολύ λίγοι βασικά, και ήταν πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται και κάποια χρήματα, αρκετά χρήματα μέχρι ένα σημείο και αρκετό χρόνο σε αυτό. Οπότε ναι, εν τω μεταξύ με βλέπετε από πίσω, φαίνεται η κάμερα, φαίνονται όλα, φαίνομαι και εγώ, γεια σας. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Χρυσή κορνίζα. Τέλος πάντων, είναι ένα όμορφο αναμνηστικό και ήθελα να το έχω. Και το απέκτησα, τελείως κατά λάθος. Τελείως συμπτωματικά θα έλεγα, γιατί δεν είχα σκοπό καν να ασχοληθώ με αυτό φέτος. Οπότε ξεκίνησα, έπαιζα και το ένα έφερε το άλλο και να είμαστε. Λοιπόν, οπότε ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσε το mini unboxing και είναι ένα συλλεκτικό όμορφο, το οποίο, ναι, αυτό είναι το compendium που παίρνεις, το έπαθλο που παίρνεις όταν φτάνεις 1000, για όσους είχατε πάντα την απορία πώς μπορεί να είναι. Οι υπόλοιποι που δεν είχατε ποτέ αυτή την απορία, μόλις αποκτήσετε μια απάντηση σε αυτό που ποτέ δεν αναρωτηθήκατε. Λοιπόν, αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, να περνάτε καλά και η αλήθεια είναι, ωραία είναι τα παιχνίδια, ωραία είναι όλα, αλλά να κάνετε πάντα πράγματα που αγαπάτε, με ανθρώπους που αγαπάτε, με τον εαυτό σας. Επίσης, βγείτε, παίξτε, διαβάστε, διασκεδάστε, κάνετε βόλτες, γυμναστείτε, κάνετε ό,τι γουστάρετε και ό,τι λαχταράτε. Αυτό έχει σημασία, να κάνετε πράγματα όμορφα που γουστάρετε και τα αγαπάτε. Αυτά από μένα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, πρωί, βράδυ, ό,τι γουστάρετε και λαχταράτε επίσης ή ό,τι έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας από μένα.